κατάφερε και εντόπισε την κυρία Αναγνωστοπούλου, την κυρία Γεωργία Αναγνωστοπούλου, η οποία τις περισσότερες μέρες του μήνα βρίσκεται στην Αλόνισο μαζί με τον σύζυγό της, τον πατέρα του. Δεν βρίσκεται τις περισσότερες, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες του μήνα πάντα. Σχεδόν το μισό μήνα βρίσκεται στην Αλόνισο, τις υπόλοιπες μέρες είναι στην Αθήνα. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, λοιπόν, ενώ η ΦΕΗ Φώτου την εντόπισε, ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο και απλό να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η μητέρα του δολοφόνου της Καρολάιν, αρνήθηκε στη μέση του δρόμου ότι πρόκειται για εκείνη. Να δούμε όλο το διάλογο με τη ΦΕΗ Φώτου. Για πάμε. Ή επιστρέψατε από την Αλόνισο. Πώς νιώθετε? Δεν σας καταλαβαίνω. Πώς νιώθετε που επιστρέψατε από την Αλόνισο? Με ποιον μιλάτε? Τι εννοείτε? Εσείς πώς με αποκαλέσατε? Κυρία Γεωργία. Λάθος κάνετε. Έχετε πάει στην Αλόνισο, κυρία Γεωργία, να βρείτε την κυρία Σουζάνα? Όχι. Με το παιδί έχετε συναντηθεί? Δεν μιλάτε με λάθος άνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ. Σταματήστε να κάνετε αυτή την... Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παπαϊωαννίδη, που είναι ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, για να μας σχολιάσει αυτή την στάση. Κύριε Παπαϊωαννίδη, σας ακούμε. Έχει πέσει γραμμή. Πρέπει να πέσει γραμμή, Κατερίνα. Θα τον καλέσουμε ξανά. Ναι, γιατί ο κύριος Παπαϊωαννίδης βρίσκεται στα δικαστήρια, επειδή έχει δουλειά άνθρωπο. Λοιπόν, Χρύσλα μου, να πούμε ότι η γυναίκα αυτή είναι η μητέρα. Να πούμε λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή, υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν και κάποια πλάνα τα οποία επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τη μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Ακόμα και αν η συγκεκριμένη γυναίκα βλέπουμε ότι το αρνείται. Ο κύριος Παπαϊωαννίδης είναι ο άνθρωπος κλειδί, είναι ο άνθρωπος που επικοινωνήσαμε μαζί του από την εκπομπή, ώστε να μας επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να περιγράψουμε τα πλάνα λίγο που βλέπουμε. Εδώ είναι τα πλάνα από το Star, το προηγούμενο που είδαμε, και συνεχίζουμε να τη βλέπουμε. Εδώ ήταν αποκλειστικά πλάνα πέρσι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Φυσικά πρόκειται για την κυρία Γεωργία. Από την άλλη, βλέπετε εδώ τις φωτογραφίες, θα δούμε και μετά το επόμενο stop car και μετά και τη συνέντευξη της ΦΕΗ Φώτου. Είναι μια απέλπιδα προσπάθεια που κάνει μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει όλα αυτά. Και δεν θέλει τα φώτα της δημοσιότητας. Γιατί λέτε το αβιώνει και παιδιά, το δικό της αν το αυτή η γυναίκα.